Σας και στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα. Να πω καλημέρα κύριε Υπουργέ ή να πω καλημέρα κύριε μελλοντική γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα το ονοματάξει σας να πεις για γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει, υπάρχει κάτι τέτοιο. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο να πεις. Γνωριζόμαστε 40 χρόνια. Καλά, εντάξει, εμείς γνωριζόμαστε 40 χρόνια, αλλά λέω για να κάνω και την ερώτηση γιατί οφείλω να την κάνω. Επειδή υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα που σας έφεραν ως μια πιθανή υποψηφιότητα για τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει αυτό? Θα δεχόσασταν μια σχετική πρόταση ή όχι? Εγώ δεν επιδιώκω κάτι τέτοιο. Έχουμε έργο εδώ στο Υπουργείο Παιδείας να κάνουμε. Από εκεί πέρα όλα θα τα κουβεντιάσουμε στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Εάν σας προταθεί, λέμε ότι δεν επιδιώκετε, το ξέρουμε γιατί έχετε δουλειά όντως να κάνετε και πολλή δουλειά. Μάλιστα θα τα πούμε και αυτά. Εάν σας προταθεί, λέμε κάτι τέτοιο, θα το δεχτείτε ή θα πείτε δεν με ενδιαφέρει αυτός ο ρόλος? Είναι τιμητική μια τέτοια πρόταση. Είναι πρόταση για δουλειά και για μάχη. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σύντροφοι ικανοί να ανταποκριθούν σε αυτήν τη δουλειά. Ωραία. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Τώρα να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, ρε Βασίλη, πριν μπούμε στην ουσία. Επειδή υπηρετήσατε πολλά χρόνια ως συνάδελφός μας στην Αυγή και από πολύ υψηλές θέσεις. Ο διευθυντής. Διευθυντής. Εσείς συμφωνείτε με τη χθεσινή δημοσίευση της Αυγής? Τι έγραψε ακριβώς δηλαδή? Έγραψε για τα προσωπικά δεδομένα του ανθρώπου. Το όνομα και το περιστατικό. Το όνομα του ελεγχόμενου δικαστή. Και το περιεχόμενο. Έγραψε τα προσωπικά δεδομένα του ανθρώπου? Βεβαίως. Όχι τα προσωπικά δεδομένα. Το όνομά του, κύριε φίλη. Όχι τα προσωπικά δεδομένα μου. Το όνομά του και το story στην πρώτη σελίδα. Έγραψε αυτά όλα τα ροζ που ακούγονται? Όχι. Τα ροζ. Εντάξει τώρα. Τι θα πει? Όχι, τα ροζ. Δεν τα ροζ. Έγραψε το περιστατικό λοιπόν, όμως, την περίπτωση. Τι έκανε λοιπόν η Αυγή όταν έχει προηγηθεί ερώτηση στη Βουλή? Ναι. Για το συγκεκριμένο γεγονός. Και η ερώτηση στη Βουλή αποτελεί ένα, όπως ξέρετε, δημόσιο στοιχείο. Αναφέρθηκε στο γεγονός και στο όνομα, το οποίο μάλιστα, όπως ξέρετε, το συμβάν αυτό έχει γραφτεί νωρίτερα στην εφημερίδα Το Βήμα, στην εφημερίδα Τα Παραπολιτικά και άλλο πράγμα έγραψε Το Βήμα. Άρα λοιπόν, ποιον ελέγχεται τώρα? Να καταλάβω. Άρα το σύνολο τη μεσογειακή. Άρα συμφωνείτε. Συμφωνείτε τους βουλευτές? Όχι. Ρωτώ, συμφωνείτε, λέω. Η ερώτησή σας σε τι απευθύνεται? Απευθύνεται σε αυτό. Επαναλαμβάνω. Απευθύνεται στον πρώην διευθυντή της Αυγής. Στον πρώην διευθυντή της Αυγής. Λέω, θα το δημοσιεύατε εσείς? Μην μου λέτε το δημοσίευσε Το Βήμα, η Ζούγκλα και ο Νικολόπουλος. Εσάς ρωτάω. Εγώ δεν είμαι τιμητής. Εγώ, όπως και εσείς, προσπαθώ να προσεγγίσω την πραγματικότητα. Το ανέφερε πρώτη το όνομα η Αυγή? Υπήρχε δημόσια δήλωση αυτό στην Βουλή μέσα? Όχι, ξέρουμε τι λέμε. Το θέμα μας είναι αυτό. Όχι, όποιο θέμα τίθεται στη Βουλή, ένα λεπτό, μια στιγμή κάτι, ήταν αποκάλυψη της Αυγής ή ήταν μια ανταπόκριση σε ένα δημοσιογραφικό καθήκον? Δηλαδή, αν μια εφημερίδα δημοσίευε μια γυμνή φωτογραφία και τη δημοσίευε την άλλη μέρα και η Αυγή, θα λέγατε εντάξει, τη δημοσίευσε πρώτα μια άλλη? Αυτό μου λέτε? Το ίδιο θέμα είναι. Μα σας ρωτάω ως πρώην διευθυντή της Αυγής. Ένα λεπτό. Και δεν απαντάτε, λεπτό, κύριε Υπουργέ. Λεπτό, ενώ συνήθως είστε ευθύς. Εγώ μιλώ πάντοτε με αυτό που είμαι σήμερα. Ακούστε. Εγώ δεν είμαι τιμητής. Απαντώ με αυτό που είμαι σήμερα. Είμαι υπουργός παιδείας και σας λέω. Άκουσα και διάβασα γι' αυτό το γεγονός, με τις ροζ μάλιστα συνδηλώσεις του, σε άλλες εφημερίδες. Ωραία. Άκουσα και διάβασα το όνομα και με ερώτηση που πήγε στη Βουλή. Ρωτώ. Μετά ήρθε η εφημερίδα, η Αυγή, και χωρίς να βάλει τα ροζ στοιχεία, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, αναφέρθηκε στο γεγονός του πειθαρχικού ελέγχου στην ουσία. Αυτό συνιστά κατά τη γνώμη σας? Όχι, συνιστά αφήστε, κατά την παραβίαση της ιδεολογίας. Τη γνώμη μας αφήστε, εγώ λέω καλώς. Και εσείς δημοσιογράφος είστε. Ναι, όχι, και εσείς δημοσιογράφος είστε. Ναι, εμείς είπαμε κακώς το δημοσίευσε. Εμείς είπαμε κακώς. Εσείς λέτε καλώς. Εμείς είπαμε κακώς. Να σα φέρω βιντεοτενίες από το Sky να σα πω πάλι τι σημαίνει παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Πάλι τα ίδια. Όχι, πάλι. Κύριε Υπουργέ, όχι τιμητές. Σας ρωτάμε, μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Είναι παλιό κόλπο, αυτό το ξέρουμε και εμείς. Δεν βγάζουμε έτσι τώρα. Δεν υπάρχει άλλο εξέδρα πράγμα. Εδώ. Λέμε, δεν υπάρχει μας εξέδρα. Ρωτήσατε, υπάρχει αρένα μας στην ρωτήσατε, οποία έχουν κατέβει θηρία για να κατασπαράξουν την νομιμότητα δημοκρατική. Αυτό γίνεται αυτή τη μέρα. Δεν το έχετε καταλάβει. Μα ρωτήσατε. Ακούσατε χθε τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή τι είπε? Ακούσατε χθε τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή? Δεν υπάρχουν εξέδρε. Υπάρχει αρένα και έχουν κατέβει τα θηρία για να κατασπαράξουν. Να μην πείτε αν καλό ή κακό το δημοσίευσε η Αυγή. Καλό το δημοσίευσε η Αυγή επομένως.
Καλό. Δεν είμαι τιμητής. Δεν είμαι τιμητής. Από την άποψη αυτή λοιπόν. Και επαναλαμβάνω, πέστε μου αν καλό το βήμα το δημοσίευσε. Στο πολιτικό πεδίο. Αν καλώ οι άλλοι το δημοσίευσανε. Κακώς αν καλώς κατά τη γνώμη μου. Στη Βουλή. Κακώς κατά τη γνώμη μου, πάμε παρακάτω. Κάντε λοιπόν εσείς. Κάντε λοιπόν εσείς. Εμείς τοποθετηθήκαμε, κύριε Υπουργέ. Τοποθετηθήκαμε. Πείτε μου λοιπόν τώρα επί του πολιτικού. Πάμε τώρα. Στην ουσία. Επί του πολιτικού λοιπόν. Μάλιστα. Είναι μια ιστορία 2 ετών. Η οποία ιστορία 2 ετών δεν ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ούτε από τους αρμόδιους υπουργούς, ούτε δίνεται εντολή και δεν θεωρείται ότι πρέπει να ερευνηθεί και από τα αρμόδια όργανα της δικαιοσύνης. Και την ημέρα της συνεδρίασης, την ημέρα της συνεδρίασης... Συμπτωματικός. Που, από την παρουσία του οποίου εξαρτάται από το αν θα γίνει και η συνεδρίαση και θα καταλήξει πουθενά, ξεσπάει όλη αυτή η υπόθεση. Τυχαίο. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι σαφής. Δεν ξέρω το θέμα και δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Θα είμαι άδικος λοιπόν να προχωρήσω σε χαρακτηρισμούς και σε κρίσεις. Τυχαίο, με ρωτάτε. Ναι. Προφανώς η επικαιρότητα δημιουργεί ενδιαφέρον. Σαφές είναι αυτό που λέτε. Αλλά υπάρχει ουσία για πειθαρχικό έλεγχο. Δεν το ξέρω. Θα μου πείτε, μα επί δύο χρόνια δεν το ξέρω κι εγώ. Ναι. Μα λέτε επί δύο χρόνια δεν ελέγχθηκε. Πάνω σε μια υποκλοπή όμως. Υπήρχε... Πάνω σε μια υποκλοπή, κύριε Υπουργέ. Εδώ υπήρχε υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Ναι, ναι, και δίκιο. Πάνω σε αυτό ο Υπουργός παραγγέλνει μια έρευνα πειθαρχική. Πάνω στην υποκλοπή. Ένα θέμα είναι. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα θέμα είναι το θέμα της υποκλοπής, που είναι παράνομο βεβαίως στοιχείο. Προφανώς η υποκλοπή έγινε προδιετίας και όχι σήμερα. Αυτό φαντάζομαι, δεν ξέρω από την τεχνολογία, έτσι λένε, αυτό έτσι λένε, έτσι λένε. Και από την άλλη, μάλιστα, άρα δεν είναι υποκλοπή της εποχής ΣΥΡΙΖΑ, άλλο πράγμα είναι, ναι. Για να συνεννοούμαστε, και πιθανά να μην είναι καν υποκλοπή κρατικού ενδιαφέροντος, αλλά ιδιωτικού ενδιαφέροντος, με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται. Μάλιστα. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Και το δεύτερο είναι, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υποκλαπέν υλικό, που βεβαίως δεν αποτελεί αποδεικτικό υλικό, συμφωνώ, αν τα στοιχεία αυτά όμως συνιστούν. Θα λέει κανένας μια κάποιο είδους παρανομία. Αυτό δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω. Να. Υπάρχουν όργανα, διαδικασίες και νόμοι. Και δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτή τη συζήτηση. Ωραία, λέμε, είναι κύριε σίγουρο Υπουργέ, σας ρωτάμε... ότι το δικαστήριο, σύμφωνα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει ανεπηρέαστο από διάφορες επιθέσεις, προκλήσεις και πιέσεις. Αλλά πρώτα επηρεάστηκε η χθεσινή πίεση στη Βουλή. Έχει υποστεί όμως επιρροές ήδη και πιέσεις από όλους σας. Μα από ένα προσωπικό θέμα ενός δικαστή που. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικό, επηρεάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν το πιστεύω αυτό. Όχι, δηλαδή. Και δεν επηρεάζεται από την ομοβροντία πολιτικών δηλώσεων, σχεδόν εκβιαστικών δηλώσεων εις βάρος της δικαιοσύνης που γίνεται π.χ. από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί από τον Πρωθυπουργό δεν έγινε. Δηλαδή. Δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν ξεκίνησε η εκβιαστική δήλωση. Να λέει ότι δεν δίνει ούτε μία πιθανότητα. Έτσι είπε. Το ξεχάσατε, κύριε αυτό Υπουργέ. Διατύπωσε μία άποψη με βάση την πολιτική εκτίμηση ότι ο νόμος είναι συνταγματικός. Τελεία. Όχι, δεν είναι άποψη. Δεν είπε όμως ότι είναι παρακράτος, εάν το Σύμβουλιο της Επικρατείας θα αποφασίσει κάτι το οποίο είναι εις βάρος των απόψεων της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Προς Θεού, δηλαδή. Εσείς τώρα, κύριε Υπουργέ, επειδή είμαστε σε μία πολύ λεπτή φάση. Άρα, κύριε οικονόμου, για να καθαρίσουμε το θέμα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει ανεπηρέαστο να αποφασίσει για το ζήτημα το οποίο έχει κληθεί να αποφασίσει. Θα μου πείτε, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Βεβαίως, αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα. Έχει στο παρελθόν κατηγορηθεί η δικαιοσύνη, επικριθεί η δικαιοσύνη, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, ότι σε κρίσιμη σημασία πολιτικά ζητήματα, γιατί δεν είναι στενά νομικά, είναι και πολιτικά ζητήματα, έχει λάβει αποφάσεις που, εν πάση περιπτώσει, συντάσσονται με απόψεις κατεστημένες. Ναι. Κατεστημένες. Ναι. Ναι. Θυμάμαι το μακαρίτη του Ανδρέα Παπανδρέου, τι είχε πει για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έτσι, για να μην τα επαναλαμβάνουμε. Και άλλους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως θυμάστε, έκρινε πριν από μερικά χρόνια ότι είναι συνταγματικό το μνημόνιο. Πήρε μια απόφαση. Είναι απόφαση που έχει νομικές και πολιτικές πλευρές. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα δεν μιλάμε, κύριε Υπουργέ. Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας έρθει αύριο και πει ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος Παπά, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται, είναι ήττα για την κυβέρνηση, είναι πλήγμα, τι θα συμβεί. Είναι ήττα, κατά τη γνώμη μου, και δεν θα ήθελα να μπω τώρα σε σενάρια. Αν πάρει αυτή την απόφαση της Δημοκρατίας, θα επιστρέψουμε στο καθεστώς της ασυνδοσίας που είχε τόσα χρόνια. Απλό είναι.
Γιατί δεν μπορείτε να διαμορφώσετε. Δεν μπορείτε να διαμορφώσετε με βάση τη συνταγματικότητα. Αφήστε την προλέω τι θα γίνει με βάση την πραγματικότητα. Εσύ δεν είστε κυβέρνηση. Εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας, που εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα, ότι θα το κάνει Συμβούλιο της Επικρατείας, πιστεύω ότι θα κρίνει συνταγματικότητα. Ποιο θα είναι όμως το αποτέλεσμα, η ασυδοσία, ο κυτρινισμός, η φαυλότητα που μπορεί να γίνει. Άρα είναι σαν να εκβιάζετε εσείς το ΣΤΕ. Τώρα είναι σαν να εκβιάζετε εσείς το ΣΤΕ, κύριε Υπουργέ. Με αυτό που λέτε, με ρωτάτε να πω την άποψή μου και με όλο το σεβασμό του Συμβουλίου της Επικρατείας λέω ότι αν ομιγέννητο υπάρξει αυτή η εξέλιξη, θα έχουμε επιστροφή στα παλαιά. Ποια είναι, ποιο είναι το διαφορετικό, δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι τα παλαιά. Αυτά που ζούσαμε. Μισό λεπτό. Αυτά που ζούσαμε. Και ο εκφυλισμός τώρα της δημόσιας ζωής. Η διαπλοκή. Η ασυδοσία. Εσείς... Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Εγώ... 30 χρόνια χωρίς άδειες. Άκουσα... Τι ήταν αυτό, πέστε. Μισό λεπτό. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι πολύ διαφορετικό. Το ένα άλλο, το άλλο. Όχι. Πέστε μου, γιατί θέλετε να μου πείτε. Όχι. Γιατί θέλετε να μου πείτε τώρα ότι εξαιτίας του αριθμού ή του διαγωνισμού, διασφαλίζεται ότι δεν είναι κίτρινο, φαύλο, δεν υπάρχει πουθενά η κιτρινίλα, ότι δεν υπάρχει πουθενά ο λαϊκισμός, ότι δεν υπάρχει πουθενά η διαπλοκή και όλα είναι τακτοποιημένα. Επειδή ο αριθμός έγινε 4. Μπαίνουν μερικοί κανόνες και μία τάξη. Λέω, και λοιπόν, το κανάλι σας αποδέχτηκε αυτούς κανόνες και την προφανώς, τάξη. Λέω, και λοιπόν, όπως είτε πήρε και άδεια, ναι, παρότι λέγαμε ότι θα σας δίναμε κιόλας. Αυτό λέω. Άλλο. Αν η κυβέρνηση είναι δεν πληρώσαμε εμείς, ο ιδιοκτήτης πληρώσε. Λοιπόν, να πάμε στην. Όταν λέω εσάς. Ναι, εντάξει. Στο κανάλι. Καλέ, την είχατε δει. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Ναι. Μισό λεπτό όμως, κύριε Υπουργέ. Γιατί το άκουσα και χθες από τον Υπουργό, τον κύριο Παπά, και προσπαθώ να καταλάβω. Μια κυβέρνηση λοιπόν, ο νόμος της κρίνεται αντισυνταγματικός. Λέμε αυτή την περίπτωση. Άμα κρυθεί συνταγματικός, προχωράνε τα πράγματα όπως έχουν και τελείως. Αν κρυθεί όμως αντισυνταγματικός, δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα, σηκώνω τα χέρια και θα γυρίσουμε στην προτεραιά κατάσταση που όλοι κατηγορούσαμε. Mm-hmm. Θα διαμορφώσετε ένα άλλο νόμο, φαντάζομαι. Και θα. Ο νόμος αυτός δεν θα κατηγορούσαμε όλοι. Ή και... όσοι κατηγορούσαμε. Κύριε... ή όσοι κατηγορούσαμε. Κύριε Λιρετζή, έτσι. Δεν κατηγορούσαμε όλοι. Γι' αυτό και οι όλοι που λέτε αφήνανε επί 30 χρόνια αυτή την αθλειότητα, την ασυδοσία στα μίντια. Μισό λεπτό. Εμείς και... λοιπόν που έχουμε ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό, ναι, όμως, να βάλουμε μια δημοκρατική τάξη. Θα ξανασκεφτούμε το θέμα. Αλλά η πρώτη όμως επίπτωση από μια πιθανή, επαναλαμβάνω, δεν το πιστεύω, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα είναι ότι θα επιστρέψουμε έστω και για μία ώρα, έστω και για μία μέρα, έστω και για ένα μήνα, έστω και για ένα χρόνο, έστω και για 30 χρόνια όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε στην αθλειότητα και την ασυδοσία. Αυτή είναι πραγματικότητα. Τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν σε αυτή την περίπτωση, τι θα γίνει. Μα τώρα μου ζητάτε να σας πω. Μα με συγχωρείτε, άμα επιστρέψουμε σε ένα προηγούμενο καθεστώς. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει δυνατότητα. Άκουσα χθες τον υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπά, με έναν τρόπο να κάνει μια κίνηση για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος συνενετικού. Υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος γύρω από το θέμα αυτό συνενετικού και για το θέμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και για την τροπολογία που κατατέθηκε και τραβήχτηκε πίσω. Για μένα το θέμα του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, χθες υπήρξε μια προσπάθεια από τον πρόεδρο της Βουλής στο αρμόδιο όργανο να συγκροτηθεί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και εκεί η Χρυσή Αυγή με τη Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρετε, ήταν όχι, συνέπλευσαν στο ζήτημα αυτό. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν παρόν. Παρόν, ναι. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχουν διεργασίες. Mm-hmm. Και ελπίζω κάποια στιγμή σύντομα. Γιατί χρειάζεται το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι το όργανο και ο θεσμός που πρέπει να επιτηρεί τα ζητήματα αυτά όλα, να εποπτεύει τα ζητήματα αυτά όλα. Κάποια στιγμή σύντομα να υπάρξει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Είτε με τη μία είτε με την άλλη. Η κυβέρνηση δεν θεωρεί. Ναι. Ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε. Αυτό είναι συνταγματική επιταγή. Δεν αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας, βεβαίως. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρξει. Μάλιστα. Ποια άλλη ερώτηση μου κάνατε για την τροπολογία. Η ερώτηση είναι για την τροπολογία. Ναι. 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 Βλέπετε ότι δεν βιάζεται η κυβέρνηση. Ναι. Mm-hmm. Το βλέπω. Το βλέπετε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάει μετά και το Συμβούλιο. Και αυτό είναι συνεκτίμηση πολλών παραγόντων. Εγώ για παράδειγμα και ως δημοσιογράφος, επειδή ξέρω ότι εκατοντάδες άτομα σε πρώτη φάση, πριν ανοίξουν και τα νέα κανάλια, βρίσκονται στον αέρα, mm-hmm. στο δρόμο κυριολεκτικά, ακριβώς. Εργαζόμενοι, αλλά αυτό δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι ευθύνη των εργοδοτών της που δεν μπήκανε στο διαγωνισμό. Πώς να μπουν, όχι, ήταν έτσι κι αλλιώς, κύριε Υπουργέ, τώρα δεν μας λέτε. Όσοι ήταν να μπουν, δεν μπήκαν. Δεν είναι έτσι. Δεύτερον, ξέρω ότι πολλοί από αυτούς ήταν απλήρωτοι και με μαύρη απασχόληση τόσα χρόνια. Το ξέρω κι αυτό. Δεν είναι ότι από τον παράδεισο πάνε στην κόλαση οι άνθρωποι. Αλλά το σέβομαι και λέω, πριν προχωρήσουμε σε κινήσεις βιαστικές,
πρέπει να δούμε όλο το τοπίο. Άρα λοιπόν δηλαδή, το θέμα της τροπολογίας, όπως βλέπετε, η κυβέρνηση το κρατεί. Δεν επισπεύδει. Μάλιστα. Μάλιστα. Φανταζόμαστε ότι το λέτε αυτό όπως το είπε και ο κύριος Παπάς χθες το βράδυ, ότι θα πάμε σε μια συνενετική διαδικασία, θα το συζητήσουμε το θέμα, ακόμα και για το περιθώριο των 5 ημερών που είχε θέσει, και αυτό από ό,τι φαίνεται θα διευρυνθεί. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι λέτε κι εσείς. Εγώ δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, μιλώ ως πολιτική κατεύθυνση. Ο κύριος Παπάς είναι αρμόδιος υπουργός και ό,τι λέει έχουν την αξία της κυβερνητικής θέσης. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό, να πάμε λίγο στα δικά σας, κύριε Υπουργέ, και θα ήθελα να ξεκινήσω πριν μπούμε λίγο στα εκπαιδευτικά, που έχετε και εκεί θέματα και έχουμε και εμείς να σας ρωτήσουμε, με το θέμα της Εκκλησίας. Άκουσα τον κύριο, τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο, να εξαπολύει μύδρους για μία ακόμη φορά, λέγοντας ότι εμείς δεν πρόκειται να παραδώσουμε την Ορθοδοξία και την Εκκλησία. Και την πατρίδα. Και την πατρίδα στην πραγματικότητα, έστω και αν ξεπουλιούνται τα σημικά, όπως λέγαμε παλιότερα. Τα λιμάνια, τα αεροδρόμια κτλ. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό? Φαίνεται ότι αναζωπυρώνεται το ζήτημα. Εγώ δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Τι είπε ο Μακαριώτης, τι θα το απαντήσουμε κλπ. Η συνεργασία με την πολιτεία είναι δεδομένη. Την επιδιώκουμε με την Εκκλησία τη συνεργασία και νομίζω ότι, αν λέγονται και μερικά λόγια παραπάνω, καλό είναι να μην. Πώς την επιδιώκετε? Εσείς στο συνέδριο είπατε ότι είναι όρημη η κατάσταση για χωρισμό. Πώς την επιδιώκετε? Αυτό σημαίνει αυτό συνεργασία. Το συνέδριο δεν. Γιατί δεν σημαίνει συνεργασία, δεν αν συζητούμε. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Συνταγματική αναθεώρηση θα έχουμε. Θα κουβεντιάσουμε όχι εν όλο, αλλά βήματα τα οποία προσδιορίζουν τις νέες σχέσεις της Εκκλησίας με το κράτος. Αυτό έχει ανακοινωθεί και από το καλοκαίρι. Και στην κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μου, αυτού του χωρισμού, αυτό, που δεν έκανε τον πόλεμο συνθημάτων. Γιατί, τι σημαίνει να δούμε? Ακριβώς τι σημαίνει αυτό? Θέλω να ρωτήσω. Συγκεκριμένα, γιατί εάν πετάμε στη συνθήματα χωρίς ουσία. Μα ναι, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό το εάν δηλαδή παραμένει στο πολιτικό σας πρόγραμμα και στην πρόθεσή σας και στη διάθεσή σας και στο σχεδιασμό σας εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης και αυτό το θέμα του διαχωρισμού συγκεκριμένα. Επ' αυτόν έχει τοποθετηθεί ως έναρξη τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός το καλοκαίρι. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα. Εσείς είστε υπέρ πάντως από ό,τι καταλαβαίνουμε του χωρισμού κράτους Εκκλησίας. Όχι μόνο εγώ, αλλά και το 70% της κοινής γνώμης, αν κρίνουμε τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει πέρσι και πρόπερσι. Α, τώρα σας αρέσουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά επαναλαμβάνω. Εντάξει. Αλλά επαναλαμβάνω. Όχι, ναι. Λέω. Καλά. Αλλά επαναλαμβάνω. Γιατί δεν είναι θέμα κομματικό αυτό, είναι θέμα που αφορά το σύνολο της δημόσιας ζωής και σε αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, το ζήτημα δεν είναι να πετάμε συνθήματα της μίας ή της άλλης πλευράς. Όχι, το ζήτημα να δούμε συγκεκριμένα ποια βήματα γίνονται, ποια είναι όρημα, να μην διχάζεται ο κόσμος. Μου επιτρέπετε, κύριε Να μην διχάζεται ο κόσμος. Έχει σημασία αυτό. Προφανές είναι να μην διχάζεται ο κόσμος και δεν υπάρχει κανένας λόγος κιόλας ιδιαίτερος, αλλά. Άλλο το αν γίνεται ένα στοιχείο εκμετάλλευσης όλη αυτή η ιστορία, αν έχει ένα στοιχείο εκμετάλλευσης. Όμως, επειδή είστε πολιτικό πρόσωπο και τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να λένε και το πρόγραμμά τους, την πρόθεσή τους και το τι θα κάνουν επί του συγκεκριμένου, είναι ένα άλλο πράγμα η σημερινή θεσμική λειτουργία που, κατά δική μου γνώμη, δίνει τη δυνατότητα στην Εκκλησία να διεκδικεί μερίδιο εξουσίας στο δικό σας τομέα, και είναι ένα άλλο πράγμα να πεις ότι η παιδιά εδώ είναι τα τσαράκια μας χωρισμένα. Ο καθένας στον χώρο του. Εσείς θα είστε στην Εκκλησία και στο ρόλο σας, και εγώ θα είμαι στο Υπουργείο Παιδείας και θα κάνω ό,τι θέλω. Έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πολιτεία. Διάλογο κάνουμε με όλους και βεβαίως και με την Εκκλησία για θέματα του ενδιαφέροντός της, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνον από την πολιτεία. Ακόμα και σε κόντρα αυτή με την. Αυτή είναι η συνταγματική τάξη. Ναι, κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η συνταγματική τάξη προφανώς, αλλά η πολιτεία αποφασίζει τελικά μη λαμβάνοντας υπόψη, λέει η άλλη πλευρά, τη δική μου άποψη. Μα κάνουμε διάλογο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Όχι, δεν συμφωνείτε. Ο ίδιος ο καταδικός κράτης της Εκκλησίας της Ελλάδος λέει ότι γίνεται διάλογος και η απόφαση λαμβάνεται από την πολιτεία. Δεν είναι κάτι που το εφευρίσκει σήμερα ο Φίλης αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι διάλογος, είναι η τάξη. Διάλογος, έτσι λειτουργούμε. Ο διάλογος με βάση την υφιστάμενη συνταγματική και νόμιμη τάξη. Δεν βεβαίως. Με μην το λέτε σε εμάς. Βεβαίως δεν συμφωνία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Εσείς με ρωτάτε, σας απαντώ. Ναι, ναι. Εγώ σας ρωτάω να το πείτε, λέω και στον κυβερνητικό σας εταίρο, ο οποίος λέει ότι αν συνεχιζόταν η σύγκρουση Εκκλησίας Υπουργείου Παιδείας, θα έρχεται την κυβέρνηση. Έτσι. Μην το λέτε σε μένα. Δεν το είπε έτσι. Νομίζω ότι τον παραμηνεύετε. Α, τον παραμηνεύω.
Αφού διαφωνεί τον πολιτικό να παραδεχθεί. Να διαφωνεί, κύριε φίλη, με εσάς. Ναι. Είναι φανερό ότι διαφωνεί ο κύριος Καμένος και ανεξαρτήτως. Συνολικά. Και αν διαφωνούμε με τον κύριο Καμένο, τι σημαίνει αυτό. Διαφωνούμε σε ένα θέμα, ωραία. Σε προγραμματικά θέματα. Σε άλλα θέματα, όχι μόνο. Άλλα κόμματα είμαστε. Αλλά συμφωνούμε σε πολλά όμως. Και συμφωνούμε στην αναγκαιότητα να υπάρξει κυβερνητική σταθερότητα στη χώρα μας. Γιατί? Για τον λαό. Για να υπάρξει λύση υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Επομένως, αισθάνεστε σύντροφος με τον κύριο Καμένο. Που συμφωνείτε σε πολλά. Σύντροφος κατά κυριολεξία, όχι, δεν έχω φάει ποτέ με τον κύριο Καμένο μαζί. Άρα κατά κυριολεξία δεν αισθάνομαι σύντροφος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τώρα τα δικά σας. Διότι είδα και την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης να αντιδρά θέσεις, και να διαχωρίζει τις θέσεις της από τις προτάσεις που υπάρχουν από την πλευρά του κυρίου Λιάκου ως πρόεδρου της αρμόδιας επιτροπής σχετικά με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα τους δείτε καταρχήν τους καθηγητές? Τους βλέπουμε συνεχώς. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν οριστικά συμπεράσματα, υπάρχουν πρώτες εισηγήσεις. Θα γίνει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ένας διάλογος για αρκετούς μήνες γύρω από τα ζητήματα, τα κομβικά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που αφορούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Να χαρακτηρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις νεοφιλελεύθερες. Οι ευρύτερες δυνατές συνενέσεις. Και θέλουμε να είναι έργο που θα εκπνεύσει η σημασία του μόλις φύγω από το Υπουργείο εγώ ή μόλις φύγει η κυβέρνηση από τους κυβερνητικούς στόχους. Θέλουμε να είναι μια συνενετική επιλογή δεκαετιών ή δεκαετίας έστω. Έτσι έλεγαν κι άλλοι. Έτσι αλλά δεν χρειαζόμαστε. Εσείς και τα ξυλώσατε. Έτσι δεν ξυλώσαμε τίποτα. Δεν είναι πουλόβερ για να ξυλώνουμε. Αυτό που κάνουμε είναι να αποκαθιστούμε με εκπαιδευτικά κριτήρια και με δημοκρατική αντίληψη ορισμένα ζητήματα στην εκπαίδευση. Όμως θέλω να σας πω ότι είναι προφανές ότι στο διάλογο θα αναπτυχθούν διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι διάλογος. Και μία άποψη που με μεγάλη προσπάθεια έχει διαμορφώσει στο πλαίσιο της Επιτροπής Διαλόγου ο κύριος Λιάκος είναι αυτή που έχει δημοσιοποιηθεί. Επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτή η θέση του Υπουργείου. Η τελική η θέση μας θα ακουστεί στο τέλος. Είναι διάλογος. Έχουν ακουστεί και άλλες απόψεις. Θα ακουστούν και άλλες πολλές απόψεις. Δηλαδή, έχουμε χρόνο μπροστά. Ένα πράγμα θα σας πω. Αυτό ακριβώς. Σε αποφάσεις πότε θα πάμε. Πότε θα πάμε σε αποφάσεις. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Μέχρι την άνοιξη θα πάμε σε αποφάσεις. Δεν θα εφαρμοστεί τίποτα. Τίποτα τα επόμενα δύο χρόνια, το τονίζω, τίποτα. Δεν θα υπάρχει καμιά αναστάτωση στα σχολεία. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να αναδιοργανώσουμε την εκπαίδευση. Σας το είχαμε ρωτήσει και την άλλη φορά. Ένας μαθητής που μπαίνει τώρα στο γυμνάσιο. Στο λύκειο, στο λύκειο δεν θα δει αλλαγές, δεν θα τις προλάβει αλλαγές. Αυτός που είναι τώρα πρώτη λύκειο δεν θα προλάβει αλλαγές. Στο γυμνάσιο μετά από 5 χρόνια, μου λέτε 6 χρόνια. Όχι. Βεβαίως τα ευθύνε. Ποιον αφορούν αυτές οι αλλαγές, ποιον σημερινό μαθητή αφορούν. Αυτόν που είναι στη Δευτέρα, στην Τρίτη γυμνασίου, ποιον αφορούν. Όχι τους μαθητές του Λυκείου. Όχι τους μαθητές του Λυκείου. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Σαφές. Κάτι θέλατε να σημειώσετε τώρα και σας διακόψαμε. Ναι, ήθελα να πω ότι βεβαίως πρέπει να ξεκινάμε από μια αρχή. Πολλές απόψεις υπάρχουν. Από μια αρχή. Ότι η σημερινή πραγματικότητα δεν μας αρέσει. Το σημερινό σχολείο, το Λύκειο, ιδιαίτερα οι μεγάλες τάξεις, η Τρίτη Λυκείου, είναι ένα νεκρό σχολείο λόγω της φροντιστηριακής λειτουργίας, όπου έχει μετατεθεί εκεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Και αυτό αφορά τον τρόπο που γίνονται οι εξετάσεις για να μπουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Άρα, αν δεν μας αρέσει το σημερινό σχολείο, πρέπει να στύψουμε το μυαλό μας, χωρίς να προχωρούμε σε προκατακτικές αρνήσεις, να στύψουμε το μυαλό μας τι πρέπει να αλλάξει. Και εγώ θα ήθελα με την ΟΛΜΕ, με την οποία το Υπουργείο είναι από το ίδιο μέρος. Διότι, όπως ξέρετε, εμείς δίνουμε εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς. Εμείς επαναφέραμε απολυμμένους εκπαιδευτικούς. Εμείς δημιουργήσαμε ένα κλίμα ελευθερίας και δημοκρατίας στο σχολείο μέσα και όχι κυνηγητού και άγριας πειθάρχησης. Θα ήθελα από την ΟΛΜΕ, λοιπόν, να μπει στο διάλογο με προτάσεις. Της αρέσει το σημερινό σχολείο? Δεν το πιστεύω. Τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε? Και εκεί υπάρχει ευρύ φάσμα να κουβεντιάσουμε για αυτές τις αλλαγές. Δεν θέλουμε αντιδικίες πριν ξεκινήσει ο διάλογος. Τώρα με τις... Ξαναλέω, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει καμιά σύμφωνη, κατάληξη. Το καταλάβαμε. Ναι. Με τα κενά στα σχολεία. Μπράβο. Έχετε και ολοκληρώσει. Και ακριβώς. Διότι μας έρχονται αρκετά μηνύματα, κύριε Υπουργέ, και τις προηγούμενες μέρες και από όταν είχαμε κουβεντιάσει την προηγούμενη φορά και τις επόμενες μέρες από τότε για κενά σε διάφορες περιπτώσεις, σε νησιά, στην Κρήτη κλπ. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα σας απαντήσω. Τα κενά είναι εντοπισμένα και δεν είναι πολλά. Πόσα είναι? Αφορούν
δεν μπορεί να μετρήσει αυτή τη στιγμή, για να σας πω για ποιο λόγο. Ναι, αλλά μέχρι την άλλη φορά σας ρωτήσαμε και μας είπατε ότι δεν υπάρχει κενό. Όταν ξεκίναγε η σχολική χρονιά, λέτε δεν θα υπάρχει κενό. Τώρα λέτε είναι πολλά, αλλά δεν μας λέτε πόσα. Δεν υπάρχουν κενό. Θα ακούσετε πόσα τώρα. Είναι. Σήμερα, ακούστε λοιπόν τώρα, σήμερα έχουμε κατά τη γνώμη μου την εξής ιδιομορφία. Μέχρι προχθές δηλώναν τα παιδιά σε ποιες ομάδες προσανατολισμού θέλουν να πάνε, ποιους τομείς και ειδικότητες τα ΕΠΑΛ. Mm-hmm. Όταν αυτά τα πράγματα κάθονται, δηλαδή ξέρουμε τι ζητάει ο καθένας και τέλειωσε πριν μερικές μέρες αυτή η δυνατότητα επιλογής των μαθητών, τότε μπορούμε να δούμε ποια είναι ακριβώς τα κενά. Mm-hmm. Και τα καλύπτουμε. Είναι λίγα, είναι ελάχιστα. Το τονίζω. Είναι λίγα, είναι ελάχιστα. Γι' αυτό και όπως βλέπετε δεν υπάρχει καμιά κοινωνική αντίδραση. Mm-hmm. Υπάρχουν περιπτωσιολογικές αναφορές. Δηλαδή τι είναι, διψήφιος αριθμός. Διψήφιος αριθμός, εκεί περίπου ή παραπάνω. Όχι. Δεν μπαίνω τώρα σε τέτοιες εκτιμήσεις. Σας λέω ότι όμως κανένα τμήμα, κανένα σχολείο δεν υπολειτουργεί από το θέμα λόγω των κενών σήμερα. Βεβαίως θα μπορούσαμε. Βεβαίως. Αυτό είναι. Ενώ πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι είχαμε εκατοντάδες σχολεία τα οποία υπολειτουργούσαν. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτές τις μέρες που συζητούμε γίνονται συνεχώς τοποθετήσεις αναπληρωτών. Συνεχώς τοποθετήσεις αναπληρωτών επί τη βάση των στοιχείων που μας στέλνουν οι υπηρεσίες. Μετά τα κενά που διαμορφώνονται με βάση τις προτιμήσεις των παιδιών. Επί τη βάση των στοιχείων που έχετε, λοιπόν, μισό λεπτό. Πόσοι αναπληρωτές έχουν προσληφθεί. Μονιμοποιηθεί. Όχι, προσληφθεί. Προσληφθεί. Α, από την προσληφθεί. Α, προσληφθεί. Ναι. Μέχρι κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή. Μέχρι αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου 15.500 χιλιάδες αναπληρωτές και τις επόμενες μέρες πολύ σύντομα με βάση την εξέλιξη θα πάμε στις περίπου 19.000. Άρα λείπουν 4.500, αυτό είναι, μας λέτε. Ναι. Προσέξτε, όχι. Δεν είναι μόνο καθηγητές. Είναι και ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Μάλιστα. Είναι και παράλληλες στηρίξεις. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μόνο καθηγητές τάξης. Προσέξτε. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο καθηγητές τάξης. Είναι παράλληλες στηρίξεις. Αρκετοί, εκεί είναι ειδικό, δηλαδή, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία. Στις παράλληλες στηρίξεις υπάρχει θέμα. Βεβαίως υπάρχει θέμα, στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί μια πολιτεία. Διότι όταν ξαφνικά μέσα σε μια πενταετία από 700 αιτήσεις έχουμε φτάσει 6.000, βεβαίως ποιος θα ανταποκρίνεται αυτό το θέμα. Κύριε Υπουργέ, ρωτάει ένας φίλος εδώ. Αυτό είναι συνολικό θέμα. Το σημαντικό όμως είναι, θα απαντήσω, ότι φέτος στον τομέα της ειδικής αγωγής έχουν γίνει πολλά βήματα με τα νέα τμήματα ένταξης που ιδρυθήκανε, με 9.000 προσωπικό το οποίο απασχολεί. Ναι, αλλά έχουμε λήψεις εκεί. Μας το λένε γονείς από αρκετές περιοχές. Οι γονείς είναι λογικό να ζητούν κάτι καλύτερο πάντα για τα παιδιά τους που έχουν αυτά τα προβλήματα. Έτσι. Αυτό σαφές. Αλίμονο. Μάλιστα. Δεν λέω όχι. Και κύριε μακάρι Υπουργέ, επειδή πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Παρακαλώ. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, τι θα γίνει, λέει, με αυτό το χάλι στο Πολυτεχνείο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. 50% μπαχαλάκιδες μπαίνουν μέσα, σπάνε, καταστρέφουν, πληρώνει ο ελληνικός λαός, πλακώνεται με την αστυνομία. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει. Αυτή η κατάσταση, ξέρετε, είναι πολλά χρόνια, δεν είναι σημαίνει. Ναι. Και συνεπώς η αντιμετώπιση της δεν αφορά ένα σχέδιο βραχυχρόνιο. Συναρτάται με πολλούς παράγοντες. Προφανώς σε κανένα δεν αρέσει αυτή η κατάσταση. Αλλά προσέξτε, αν προσπαθήσει κανείς να αντιδράσει με τρόπο κατασταλτικό και με την νόμιμη βία από την άλλη πλευρά, πρέπει να μετρήσει αν θα έχει μεγαλύτερες συνέπειες, αν θα έχει χειρότερα αποτελέσματα. Αν οι επιπτώσεις θα είναι χειρότερα. Θέλει λοιπόν να. Ακριβώς. Αλλά αυτό που λέτε συντηρεί την παρανομία. Αυτό που λέτε συντηρεί την παχαλοποίηση. Θυμάστε παλιότερα το 90, το 91, το Πολυτεχνείο κάηκε, το θυμάστε αυτό. Το θυμόμαστε. Ναι. Θέλει προσοχή λοιπόν. Προσοχή δεν λέει κανείς. Γιατί μερικές φορές έτσι. Ναι, αλλά να τους αφήσουμε όμως να μπαίνουν, βγαίνουν μέσα οι μπαχαλάκιδες συνέχεια. Επειδή κάηκε κάποτε το Πολυτεχνείο. Να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση επιστρέφοντας στις σχέσεις κράτους-εκκλησίες. Αν θα ήσασταν διατεθειμένοι, στην περίπτωση που. Επειδή το ρωτούν 2-3 φίλοι δηλαδή. Και φίλοι. Εάν λέει θα ήσασταν διατεθειμένοι πηγαίνοντας σε αυτή τη διαδρομή να φτάνετε ακόμα και στο δημοψήφισμα για τη σχέση κράτους-εκκλησίες. Κοιτάξτε, δεν είναι στον πολιτικό σχεδιασμό μας κάτι τέτοιο. Διότι εδώ πηγαίνουμε για μια συνταγματική αναθεώρηση που τίθεται πολλά ζητήματα σοβαρά. Αν θα γίνει δημοψήφισμα για κάποιο από αυτά, δεν το γνωρίζω. Είναι και θέμα συνενέσεων πολιτικών και κοινωνικών. Προσωπική σας άποψη, το σίγουρο είναι ότι. Εσείς τι λέτε, ο ίδιος, όχι πολιτικά και γενικότερα, θέμα κυβέρνησης. Εσείς τι λέτε.
Δεν το έχω σκεφτεί το ζήτημα και δεν πιστεύω ότι είναι προτεραιότητα δημοψήφισμα για το χωρισμό. Ναι, μπορούν να υπάρξουν, μπορούν να επιτευχθεί, να γίνουν βήματα τα οποία να λύνουν κόμπους στα σημερινά προβλήματα. Μιλάτε με τον Αρχιεπίσκοπο μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, μιλάτε ή έχετε κακοποιεί γέφυρες, ήταν μόνο για την τηλεόραση αυτό? Δεν μιλάμε κάθε μέρα με τον Αρχιεπίσκοπο. Καλά, δεν λέω κάθε μέρα, λέω κάθε μέρα. Αλλά όταν υπάρχει ανάγκη, θα μιλήσουμε. Εάν υπάρχει ανάγκη. Πάντως η εκτίμησή μου προς το πρόσωπό του είναι δεδομένη. Εγκύκλιος πραγματικά. Και λόγω του θεσμού που εκπροσωπεί. Εγκύκλιο. Και λόγω του θεσμού που εκπροσωπεί. Ναι, προφανώς και λόγω του θεσμού. Λέω εγκύκλιο για το θέμα των θρησκευτικών στείλατε στα σχολεία. Όχι, δεν στείλαμε καινούρια. Διότι η επιλογή που έχει γίνει φέτος είναι να αλλάξουμε το περιεχόμενο του μαθήματος. Ισχύει η προηγούμενη. Αυτή που είχατε στην αρχή τη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Είναι αυτή που είχε συνταχθεί από τον κύριο Λοβέρδο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας.